η εκμετάλλευση, η σκοπιμότητα, η παραπλάνηση, η δολιότητα, η συκοφάντηση είναι στο maximum. Η εκμετάλλευση αυτού του ζητήματος για πολιτικούς λόγους είναι τρομακτική. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο από θέσεις ευθύνης να λένε πράγματα τα οποία είναι ντροπιαστικά συνολικά. Δηλαδή δηλώνουν είτε μια παντελή άγνοια διοίκησης περιβάλλοντος νομικού ή και πραγματικών καταστάσεων που σήμερα βιώνουμε, ή είναι μια άλλη κατηγορία που είναι ακόμα χειρότερη, είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι ισχύει, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει και ποια είναι η πραγματικότητα, και εν πλήρη γνώση τους, και είναι αρκετοί αυτοί, δεν είναι λίγοι, δυστυχώς, είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι σκοπίμως και δολίως αλλοιώνουν την πραγματικότητα, την παραμορφώνουν, προκειμένου να βλάψουν πολιτικά τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Για το πρόγραμμα Νησίδα, το 99,9% των όσων λέγονται δημόσια είναι ψευδέστατα. Είμαστε εδώ να απαντήσουμε τα πάντα, απαντάμε τα πάντα, δεχόμαστε όλη την κριτική, η οποία όμως κριτική πρέπει να εδράζεται πάνω σε πραγματικά στοιχεία. Ποια είναι η αντιπρόταση? Απίστευτη συκοφάντηση η οποία γίνεται, ξεκινώντας από την πυραμίδα πάνω, να σας πω για όλους αυτούς οι οποίοι διαδίδουν ότι στο πρόγραμμα Νησίδα υπήρξε αδιαφάνεια και ευνοήθησαν άνθρωποι και επιχειρήσεις με παρεμβάσεις πολιτικές. Πρέπει να σας πω πως όλοι αυτοί θα κληθούν στη δικαιοσύνη να αποδείξουν όλα αυτά τα οποία λένε. Και σήμερα κατέθεσα στην Εισαγγελία της Ρόδου μηνυτήρια αναφορά για αυτό το ζήτημα. Πάμε σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τα νούμερα κάθε περιφέρειας και τα προσαρμόζουν ή διαλέγουν τι τους συμφέρει να παρουσιάσουν από κάθε περιοχή για να πούνε κοιτάξτε τι έγινε στην τάδε περιοχή. Και εμείς είμαστε εδώ και λέμε 13 περιφέρειες έχει η χώρα, είμαστε μία από τις 13. Παρακαλώ πάρα πολύ όλα τα στοιχεία όλων των περιφερειών. Είμαι στη διάθεσή σας να τα κουβεντιάσω και να τα συζητήσω. Μάλιστα. Ξεκινώντας να παρουσιάζουμε αλήθειες για το πρόγραμμα αυτό. Ωραία. Τι είναι πάμε αυτό να το ξεκινήσουμε λίγο από τον προϋπολογισμό να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε από τους προϋπολογισμούς. Δηλαδή, ακούω ότι υπάρχει μια, αν θέλετε, προσέγγιση, εγώ θα πω διαφορετική, σε ό,τι έχει να κάνει με τους προϋπολογισμούς. Δηλαδή, θα μπορούσε. Τα χρήματα τα οποία έβαλε η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ναι, ήταν ένας μικρός προϋπολογισμός. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής. Η περιφέρεια κάθε περιφέρεια της χώρας, έχει ένα συγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό στη διάθεσή της. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι 13η τελευταία περιφέρεια στην Ελλάδα σε ύψος προϋπολογισμού. Έχει λοιπόν στη διάθεσή της τον μικρότερο προϋπολογισμό στην Ελλάδα, συνολικά. Πείτε μου τι ήταν αναμενόμενο να είναι και μία από τις τελευταίες σε ποσοστό περιφέρειες σε χρηματοδότηση. Εδώ βλέπετε τον πίνακα. Εδώ είναι μία κάρτα η οποία ουσιαστικά έχει τις περιφέρειες και τον προϋπολογισμό τους. Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν ότι 13η η περιφέρεια των Νότιου Αιγαίου σε ύψος συνολικού προϋπολογισμού. Μας συγκρίνουν με άλλες περιφέρειες οι οποίες έχουν 500 εκατομμύρια, 400, 600, 900, 1 δισεκατομμύριο και εμείς έχουμε στη διάθεσή μας μόλις 155 εκατομμύρια όπως βλέπετε στον πίνακα. Τι θα ήταν λογικό λοιπόν όταν έχεις το μικρότερο προϋπολογισμό στη διάθεσή σου να είσαι και η περιφέρεια η οποία διέθεσε τα λιγότερα? Λοιπόν, θα δείτε ότι και σε απόλυτους αριθμούς έχουμε περάσει 4 περιφέρειες της χώρας. Έχουμε διαθέσει ακόμα και σε απόλυτους αριθμούς περισσότερα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα δηλαδή, και Αγρίνιο κτλ. Τα Ιόνια νησιά, την Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Ακόμα και σε απόλυτους αριθμούς έχουμε διαθέσει περισσότερα από αυτές τις περιφέρειες. Πάμε όμως σε ποσοστό των χρημάτων που εμείς έχουμε διαθέσιμα. Θα δείτε ότι είμαστε δεύτεροι μετά την Αττική σε ποσοστό των πόρων που είχαμε διαθέσιμους για να δώσουμε. Και εδώ λέγεται ένα τεράστιο ψέμα, το λέει η αντιπολίτευσή μας
η οποία πραγματικά είναι ό,τι πιο τραγικό έχουμε δει στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί μόνο με ψέματα μπορεί να πορεύεται. Καλά, πάμε στην ουσία. Πάμε στα σχόλια. Ότι είχαμε η ουσία. Λέει ότι είχαμε δεσμευτεί για 49 εκατομμύρια. Ουδέποτε δεσμευτήκαμε για 49 εκατομμύρια. Είπαμε ότι διεκδικούμε 49 εκατομμύρια για να πάρουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Και πήραμε 35 εκατομμύρια εμείς στο πρόγραμμά μας, που μας φέρνει, επαναλαμβάνω, δεύτερους στην Ελλάδα σε ποσοστό πόρων επί των πόρων που έχουμε διαθέσιμους στο δικό μας πρόγραμμα, τα 35 εκατομμύρια ευρώ.